Μετά την κακή παρέθεση που είχαμε την πρώτη αγωνιστική, η ομάδα μας άρχισε μια ανωδική πορεία και σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο των Εθνικών Λατσιών, των πρωτοπόρων Εθνικών Λατσιών. Η ομάδα μας στάθηκε επάξια, καταφέραμε να προηγηθούμε, μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερον τέρμα, δεν τα καταφέραμε. Ο Εθνικός μας ισοφάρισε. Μετά ήταν μια ρουλέτα. Μπορούσε να κερδίσει οποιοδήποτε το παιχνίδι. Είτε η ομάδα μας είτε ο Εθνικός. Ήταν ένα καλό παιχνίδι από δύο πολύ καλές ομάδες, δυνατές ομάδες. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Εθνικό. Συγχαρητήρια στους παίχτες μας και στα παιδιά που είναι κοντά στην ομάδα, στον προπονητή μας. Καλή συνέχεια στον Εθνικό. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια τόσο στους ποδοσφαιριστές μου για την υπερπροσπάθεια που εκατέβαλαν όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όσο και στην ομάδα της Ελπίδας για το παιχνίδι που έπαιξε. Εγώ δεν θα ασχοληθώ τόσο με τον αγώνα, θα ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο απασχολεί τόσο εμένα όσο και τους ποδοσφαιριστές μου. Έχει να κάνει με τις προπονήσεις της ομάδας. Είναι αδικαιολόγητο η ομάδα αυτή την εβδομάδα να είχε γήπεδο μόνο μία φορά να δουλέψει. Είμαστε ίσοι με ομάδες αγροτικού, ερασιτεχνικού και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στα Λατσιά. Κάνουμε προπόνηση μία φορά την εβδομάδα σε γήπεδο κανονικών και αυτό δεν θα αφήσει την ομάδα να προχωρήσει. Θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου σε όσους ενδιαφέρονται και αγαπούν αυτό το σωματείο. Δεν γίνεται να ζητούμε πολλά πράγματα όταν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση μόνο μία φορά. Αυτά ήθελα να πω. Θα δώσω ξανά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί απόδειξαν ότι είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί για ψηλότερα. Το έδειξαμε σήμερα. Είμαστε λίγο άτυχοι στην τελική προσπάθεια. Εντάξει, η ομάδα της Ελπίδας ξέραμε ότι θα έπαιζε στην κόντρα. Είναι η ομάδα που κλείνει χώρους και παίζει στην κόντρα. Αν είμαστε λίγο πιο τυχεροί, μπορούσε το παιχνίδι να πάει διαφορετικά. Σίγουρα την τελευταία φάση την είχε η ομάδα της Ελπίδας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Νομίζω ότι επόμενη εβδομάδα απαιτείται να κάνουμε διπλό.
καλή συνέχεια στην ομάδα της Ελπίδας. Θα συμφωνήσω με όσα είπε ο προπονητής μου για το παιχνίδι. Έγινε ένα πολύ δυνατό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Όπως εξελίχθηκε, μπορούσαμε να κερδίσουμε, μπορούσαμε και να χάσουμε. Και θα συμφωνήσω με τη φάση την τελευταία που χάσαμε. Η ομάδα μας απέδειξε ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Όπως και η ομάδα του Εθνικού. Αλλά το παιχνίδι αυτό δεν θέλω από κάτι άλλο. Βλέπουμε μπροστά. Έχουμε ένα παιχνίδι την άλλη κυραγή στην έδρα μας με τον Κισό. Στο οποίο πρέπει να κερδίσουμε και να ανεβάσουμε την ομάδα ακόμα πιο ψηλά και να συνεχίσουμε την ανωδική μας πορεία. Θα δώσω συγχαρητήρια ξανά στην ομάδα μου και θα ευχηθώ καλή συνέχεια στον Εθνικό και στο φίλο Μάκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα παιχνίδι σήμερα με δύο ομάδες της τέταρτης κατηγορίας, οι οποίες δεν είχαν και τις τρομερές διαφορές όπως είδαμε. Δύο ομάδες που είχαν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο. Και όπως είδαμε, χάθηκαν ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι όμως αυτό δεν μας ικανοποιεί σίγουρα τα αποτελέσματα γιατί ήταν στην έδρα μας. Πρέπει να ανεβούμε, να ανεβάσουμε πολλά την αποδοσή μας και να ανεβούμε και στη βαθμολογία και άλλο φυσικά. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ελπίδας που πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένη ο βάθμος που πήρα σήμερα και καλή συνέχεια. Yeah.